είναι τα συμπεράσματα της εταιρείας ProRata, η οποία κυκλοφόρησε και δημοσιεύτηκε εχθές. Και εμείς να ξεκινήσουμε να συζητάμε με ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο του κόσμου την Κυριακή στις 9 του Ιουνίου. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαργαρίτα Κουταλάκη, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Είναι μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σήμερα, κυρία Κουταλάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλημέρα. Καλά. Όλα καλά. Πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας, κυρία Κουταλάκη? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα μούδιασμα στον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει συζήτηση έξω στην κοινωνία από ό,τι βλέπω και στους χώρους δουλειάς. Ο κόσμος μάλλον θα πάει, δυστυχώς θα απέχει. Τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ελπίζω να πέσω έξω. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι μεγάλη η αποχή. Θα δούμε, θα φανεί. Πού το αποδίδεται αυτό, κυρία Κουταλάκη? Τι σας λένε, γιατί ξέρουμε ότι έρχεστε σε επαφή κυρίως με πάρα πολλούς εργαζόμενους. Ναι, εργαζόμενοι είστε κι εσείς, επομένως μιλάτε. Είμαι εργαζόμενοι στο Σκλαβενίτη, ναι. Ναι. Τι σας λένε, γιατί θα απέχουν? Κοιτάξτε, ειδικά η νεολαία, αλλά και οι μεγαλύτεροι, νιώθουν μια απογοήτευση. Νιώθουν μια απογοήτευση από την πολιτική, από τους πολιτικούς. Αυτό δεν είναι κάτι που το συναντάμε τώρα. Έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θα πω ότι κάνουν και λάθος σε πολλά πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να μην σε απογοητεύει μια πραγματικότητα την οποία την παρουσιάζουν ως σταθερή, την τίνουν με ωραία χρώματα, αλλά είναι μια πραγματικότητα μαύρη και σκοτεινή για τους περισσότερους από εμάς. Που ξυπνάς από το πρωί και μέχρι το βράδυ θα κοιμηθείς, είσαι μέσα στο άγχος λόγω της ακρίβειας, της φτώχειας. Ο μισθός φτάνει μέχρι τις 15 του μηνός και αν φτάνει. Τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Ξοδεύουμε περίπου το 50% του εισοδήματός μας για το ενίκιο. Παρακαλάμε να μην τύχει δηλαδή κάτι κακό σε κάθε έναν από εμάς, γιατί θα βγούμε εκτός προϋπολογισμού. Αυτό, αν μη τι άλλο, δεν είναι η πραγματικότητα που μας λέει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τα νοσοκομεία να παρακμάζουν, βλέπουμε τα σχολεία το ίδιο, να γίνονται εκπαιδευτικά κέντρα. Τη δημόσια δωρεάν παιδεία γενικώς να χτυπιέται, όπως και τη δημόσια δωρεάν υγεία. Αυτό δεν είναι πράγματα που λέμε εμείς επειδή δεν πιστεύουμε, ας πούμε, στον καπιταλισμό, παραδείγματος χάρη, ή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει κτλ. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε όλοι και δεν μπορούν, ας πούμε, να μας πούνε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούν δηλαδή να βγαίνουν και να μιλάνε για σταθερότητα και ανάπτυξη όταν βλέπουμε ότι τα χρέη έχουν μεγαλώσει, και το εξωτερικό χρέος και το δημόσιο και το ιδιωτικό. Δεν μπορούν να μας μιλάνε για σταθερότητα όταν βλέπουμε να υπάρχει πόλεμος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τον τροφοδοτούν οι Ευρωπαίοι για να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα. Πριν περάσουμε, τα λεφτά των κυρία πλουσίων. Κουταλάκη, πριν περάσουμε λίγο σε αυτά τα οποία ζητάτε εσείς και καταθέτετε ως πρόταση διεκδικώντας την ψήφο του κόσμου, μιλήσατε για την αποχή και για την αδιαφορία και όντως επειδή είστε εργαζόμενοι και επειδή δίνετε αυτή τη μάχη συζητώντας με συναδέλφους σας, με άλλους εργαζόμενους, με ανέργους, με νέους, και επειδή τα κόμματα πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους και στη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων αλλά και σε αυτούς οι οποίοι σκέφτονται να απέχουν από την εκλογική διαδικασία, τι έχετε να τους πείτε εσείς προκειμένου να τους πείσετε να προσέλθουν στις κάλπες στις 9 Ιουνίου και τελικά να αποφασίσουν οι ίδιοι για τις ζωές τους και την νεολαία, ότι πρέπει να πάει την Κυριακή να ψηφίσει. Αυτό το λέμε και για τις ευρωεκλογές και για τις εθνικές εκλογές. Είναι προφανώς, καταλαβαίνουμε ότι τους έχει απογοητεύσει η πολιτική, αλλά πολιτική δεν είναι μόνο τα κόμματα τα οποία βλέπουν στην τηλεόραση ή έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να δούνε. Πολιτική είναι η καθημερινότητα, είναι να ασχολείσαι με τα προβλήματά σου, με τα προβλήματα της δουλειάς. Αλλάζει η καθημερινότητά μας και μπορούμε να την αλλάξουμε μόνο με την πολιτική. Οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε για τα δικαιώματά μας, είτε είναι για το περιβάλλον, είτε για τον πόλεμο, είτε για το Παλαιστινιακό, είναι πολιτική. Αυτά είναι πολιτική. Ξέρω ότι και καταλαβαίνω ότι έχουν στα μάτια τους οι πολιτικοί, είναι η συγκάλυψη, είναι το μπάζωμα, είναι τα εγκλήματα, είναι οι δολοφονίες,
Κυρία Κουταλάκη, ενόψει των ευρωεκλογών. Γι' αυτό και τους καλούμε σήμερα στην Καμάρα. 7 η ώρα το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν έχετε συγκέντρωση 7 η ώρα στην Καμάρα. Ναι. Πείτε μας με δύο λόγια, νομίζω ότι θα το αναπτύξετε, είμαι σίγουρη ότι θα το αναπτύξετε και απόψε στην συγκέντρωσή σας. Τι Ευρώπη θέλετε στην οργάνωση κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδας? Ναι. Εμείς είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι για να τροφοδοτεί έτσι τους πλούσιους και τους καπιταλιστές της Ευρώπης. Δεν είναι η Ευρώπη των λαών. Όχι. Η Ευρώπη των λαών μπορούν να τη στήσουν μόνο οι ίδιοι οι λαοί, οι ίδιοι εργαζόμενοι, μένα από ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτό και καλούμε σήμερα, όπως είπατε, σήμερα στην Καμάρα, θα μπορέσουμε έτσι να το επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Θα είμαστε εκεί. Συγγνώμη, είναι αύριο το Σάββατο, ναι. Σάββατο είναι 7 η ώρα στην Καμάρα. Mm. Δεν ξέρω αν έκανα λάθος και είπα σήμερα. Σάββατο, ναι. Κάνατε λάθος. Σάββατο 7 το απόγευμα, αύριο στην Καμάρα. Ναι, ναι. Ωραία, αύριο στην Καμάρα. Οπότε τους καλούμε εκεί για να ακούσουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα, κάτι διαφορετικό που ακούνε όλα αυτά τα χρόνια. Το πώς οι ίδιοι εργαζόμενοι θα πάρουν την τύχη στα χέρια τους, και αυτό είναι το διαφορετικό από τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε ποια είναι η διαφορά σας από την υπόλοιπη αριστερά, τι διαφορές έχετε με το ΚΚΕ κτλ. Εμείς δεν λέμε ελάτε να ψηφίσετε για να σας σώσουμε, ελάτε να ψηφίσετε για να αλλάξουμε εμείς την πολιτική ή να αλλάξουμε εμείς τον κόσμο. Αλλά αυτό ποιο μήνυμα στέλνετε? Πιστεύουμε, ορίστε. Ποιο μήνυμα στέλνετε, τι λέτε εσείς? Ότι εμείς αυτό που λέμε είναι ότι μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Δηλαδή μπορούν οι ίδιοι εργαζόμενοι με την αυτοοργάνωση. Αυτό και χτίζουμε όπου μπορούμε σωματεία, όπου μπορούμε επιτροπές στους χώρους δουλειάς, και μέσα στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, για να μπορούν έτσι οι ίδιοι εργαζόμενοι, η ίδια νεολαία να μαθαίνει τι σημαίνει πραγματική πολιτική. Δηλαδή ότι παίρνουμε την τύχη στα χέρια μας, δημιουργούμε μορφές αυτοοργάνωσης, συμμετέχουμε σε δομές όπως είναι σωματεία και επιτροπές στους χώρους δουλειάς, για να διεκδικούμε μαζί, με αλληλεγγύη και ενότητα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό και εμείς, ας πούμε, στις εθνικές εκλογές μιλάμε για κυβέρνηση των εργαζομένων. Δεν μιλάμε ούτε για λαϊκή εξουσία, ούτε για στέλνουμε στο μέλλον, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή απλώς επιδιώκεται οι κυβερνώντες, δηλαδή υπουργοί, πρωθυπουργός, να είναι άνθρωποι μέσα από την εργατική τάξη, σωστά? Ακριβώς. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που είναι στα αστικά πολιτικά κόμματα, ας πούμε, έτσι, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία τα θεωρούμε νεοφιλελεύθερα, ακόμα και και τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ο οποίος έχει ψηφίσει μνημόνια, έχει δημιουργήσει βάσεις, έχει συνδιαλλαγή με το Ισραήλ, και όχι μόνο συνδιαλλαγή, έχει κάνει συμφωνίες κατά το τραπέζι, γιατί αυτά τώρα δεν σκάνε ξαφνικά. Οπότε όλοι αυτοί είναι ένοχοι για την πραγματικότητα που ζούμε, είναι ένοχοι για το δράμα που ζουν οι Παλαιστίνοι, είναι ένοχοι για αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Οπότε δεν μπορούμε να πάθουμε ξαφνικά αμνησία και να ξεχάσουμε όλα αυτά, ούτε αυτούς, ας πούμε, που έχουν δημιουργήσει τώρα την Νέα Αριστερά, οι οποίοι έχουν βγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν κάνει όλα αυτά τα οποία είπα πριν. Ο κόσμος και οι εργαζόμενοι δεν ξεχνάνε. Αν συζητήσεις μαζί τους, ακόμα και για πολύ έτσι νέους ανθρώπους, θυμούνται ακόμα το δημοψήφισμα, θυμούνται ότι άλλο ψήφισαν και άλλο βγήκε. Γενικώς θυμούνται. Τώρα, το αν οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος, νιώθουν μια τρομερή απογοήτευση, μια τρομερή ήττα, πάλι και γι' αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γεννήσει όλα αυτά τα συναισθήματα στους ανθρώπους, και φυσικά και όλες έτσι οι δυνάμεις που παίζουν ένα πολύ άσχημο ρόλο και στο πολιτικό, κεντρικό πολιτικό στίβο, αλλά και και μέσα στα συνδικάτα, ας πούμε, όπως και η ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ κτλ. Ωραία. Περισσότερες θέσεις. Ναι, ολοκληρώστε. Εμείς αυτό που καλούμε είναι ότι πρώτον πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Δεύτερον, ας ρίξουμε τη ματιά μας και σε άλλα κόμματα. Ας στρέψουμε το βλέμμα στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Ας διαβάσουμε το πρόγραμμα. Μπορούν να μπουν μέσα στο YouTube να ακούσουν έτσι, να μας ακούσουν
και να μας διαβάσουν μέσα από τα κείμενά μας, την ορθογραφία μας, τις προκηρύξεις μας κτλ. Και βέβαια περισσότερα μπορούν να ακούσουν αύριο στην Καμάρα στις 7 το απόγευμα στη συγκέντρωσή σας. Κυρία Κουταλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη λίγες μέρες πριν την Ευρωκάλπη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Μαργαρίτα Κουταλάκη, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. 8:32, φίλες και φίλοι, δείχνει το δικό μας το ρολόι. Θα περάσουμε αμέσως.